Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο ομάδες, γιατί παρουσιάσαν ένα πολύ καλό πρόσωπο και οι δύο ομάδες. Ένα πολύ καλό το μάτς. Πήγαινε στον γκολ, πήγαινε πώς θα εξελισσόταν. Εμείς δυστυχώς δύο φάσεις που βγήκαν στο μικρό στον Κουρκουτάρα δεν τις έκανε γκολ. Προηγήθηκε το δοκάρι το δικό μας και μετά το δικό τους. Αν είχαμε προηγηθεί, πιθανόν να ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο coach και ήταν ποιος θα βάλει πρώτο στον γκολ. Έτσι πήγαινε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι από τα παιχνίδια που χαίρεσαν να βλέπεις στο εθνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Με δύο ομάδες που παίξαμε πολύ πάθος. Είχε προηγηθεί βέβαια και ο αγώνας του κυπέλου που δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Και μακάρι τα μάτς του εθνικού ποδοσφαίρου να παίχνουν αυτή την ποιότητα που έχει το σημερινό παιχνίδι. Κύριε Κόφα, θα μας πείτε δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, ένα δύσκολο παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια. Όπως όλα τα παιχνίδια του Άρη Μελισσαντίνου, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι νεοφώτης στην κατηγορία. Προσπαθούμε να κάνουμε μια καινούργια ομάδα. Υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθούμε να περάσουμε καινούργια πράγματα στην ομάδα. Σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Έτσι, ήμασταν τυχεροί, θα έλεγα, γιατί θα μπορούσαμε να δεχτούμε κι εμείς ένα γκολ. Αλλά νομίζω ότι τελικά δίκαια κερδίσαμε γιατί είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δικαιούμασταν την νίκη. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Χάρη και ο κόσμος βέβαια και από τις δύο ομάδες που ήρθε και μας ήρθε. Πιστεύω ότι καλύτερο για την ομάδα μου και ό,τι καλύτερο αυτό. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, θα μπορούσαμε να πούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Άρης Μελισσατίκων είχε περισσότερες ευκαιρίες με αποτέλεσμα να καταφέρει να σκοράρει και εσύ. Και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Πιστεύω ότι ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί. Πήραμε τους 3 βαθμούς και είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ. Σε σχέση με τον γκολ που πέτυχες. Δεν έχει σημασία ποιος βάζει τον γκολ, σημασία που κέρδισε η ομάδα.